Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι, on time, μέρος δεύτερος στην τηλεόραση του Atlas και πριν πάμε στον επόμενο εκλεκτό μας προσκεκλημένο, να σας πω πως είχαμε επεισόδια πριν λίγες ώρες εδώ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, πιο συγκεκριμένα, ομάδα νεαρών του αντιεξουσιαστικού χώρου επιχείρησαν να προβούν σε ανακατάληψη κτηρίου, το οποίο τελούσε υποκατάληψη για πολλά χρόνια στη συμβολή των οδών Ολύμπου και Τάσκου Παπαγεωργίου, σε ένδειξη συμπαράστασης στον απεργό πείνας Θάνο Χατζιαγγέλου. Υπήρξε άμεση επέμβαση των ειδικών δυνάμεων της αστυνομίας, η οποία προχώρησε και σε 29 προσαγωγές. Πάμε τώρα να αλλάξουμε θέμα, να δούμε τις εξελίξεις στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, εκεί όπου η χρονιά ξεκίνησε με αποχωρήσεις. Ο πρόεδρος του Μεγάρου, ο κύριος Βασίλης Γάκης, υπέβαλε την παρέτησή του. Πληροφορίες τον θέλουν να προχώρησε στην κίνηση αυτή ώστε να δώσει το παρόν στις επερχόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές. Εμείς συζητούμε για την επόμενη ημέρα του κορυφαίου αυτού πολιτιστικού τοπόσιμου για τη Θεσσαλονίκη και ευρύτερα για τη Βόρεια Ελλάδα με τον αντιπρόεδρο του Μεγάρου Μουσικής, τον κύριο Φάνη Ουγγρίνη. Κύριε Αντιπρόεδρε, καλησπέρα. Χρονιά πολλά, καλή χρονιά. Καλησπέρα και καλή χρονιά. Κύριε Όλεγλου, ναι, πράγματι ο Βασίλης Σουγάκης παραιτήθηκε. Πολύ σύντομα όμως θα έχουμε νέο πρόσωπο στο Προεδρείο. Δεν θα είμαι εγώ για να αποφύγω την ερώτηση. Θα τα ρωτούσα αυτά. Ναι, για να σας προλάβω, δεν θα είμαι εγώ. Δυστυχώς δεν έχω το χρόνο, επειδή πλέον έχω και κάποια καθήκοντα στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και δυστυχώς και τα επαγγελματικά μου με στριμώχνουν πάρα πολύ. Παρ' όλα αυτά, ο Βασίλης έκανε εξαιρετική δουλειά σαν πρόεδρος σε μια περίοδο με πολλές αντικσότητες. Νομίζω ότι το κοινό της Θεσσαλονίκης απολαμβάνει το πρόγραμμα του Μεγάρου από τη στιγμή που ήρθε μια σχετική κανονικότητα, έτσι. Ασφαλώς. Και πιστεύω ότι και αυτή η χρονιά θα είναι ακόμη καλύτερη. Δεν ήθελα να τονίσω και το εξής, ότι στα πλαίσια της μη κανονικότητας είναι και κατά κάποιο τρόπο εμπάργκο όσον αφορά τους Ρώσους καλλιτέχνες. Η Ρωσία έχει πολύ μεγάλη παραγωγή καλλιτεχνών, ειδικά στο χορό και στην κλασική μουσική. Και το Μέγαρο, δυστυχώς, εναρμονιζόμενο με τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στερήθηκε της παρουσίας τους σε προγραμματισμένες εκδηλώσεις. Έχετε όμως εξαιρετικές παραγωγές, κύριε Ουγγρίνη, οι οποίες ήδη φιλοξενήθηκαν και άμεσα δρομολογούνται. Δηλαδή, αν δεν απατώ, με 11-12 Ιανουαρίου, Σταμάτης Πανουδάκης, ακολουθεί Γιάννης Πάριος. Δηλαδή, Μάρτιο είναι το φάντασμα της όπερας. Ναι. Είχαμε την Κάρμενε Μπουράνα που ήταν υπό την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, μια εξαιρετική, δύο εξαιρετικές παραστάσεις. Πραγματικά το κοινό της απόλαυσε πάρα πολύ και φαίνεται αυτό και στα social media, που είναι ένα βαρόμετρο τρόπον τινά. Και μετά έχουμε και πάλι μέχρι τον Ιούνιο εξαιρετικά πράγματα. Έχουμε την Φιλαρμονική του Ισραήλ, θα τιμηθεί, έχουμε εκδήλωση για τον Ασναβούρ, θα τιμηθούν οι γενοκτονίες των Αρμενίων. Φέτος είναι τα 80 χρόνια από τον εκτοπισμό των Ισραηλιτών το 1943, οπότε θα τιμηθεί δεόντως και αυτό το τραγικό γεγονός. Και φυσικά έχουμε την έλευση των προσφύγων στη Θεσσαλονίκη μετά την Κρασιατική καταστροφή, τα 100 χρόνια, που επίσης, για την οποία επίσης είναι προγραμματισμένες διάφορες δράσεις. Γενικώς δεν έχουμε αφήσει τίποτα, δηλαδή υπάρχει κλασική μουσική, υπάρχει χορός, υπάρχει τζάζ, το καλοκαίρι θα έχουμε μάλλον εκτός από τον Ανατόλ Κραμκάν. Είναι πραγματικά, θα είναι ένα πολύ γεμάτο και νομίζω πολύ χορταστικό πρόγραμμα. Ποιο ήταν όταν αναλάβατε τη θέση αυτή, κύριε Ουγγρίνη, ποιο ήταν το δικό σας όραμα για το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης? Κοιτάξτε, πάντα το βάρος του οράματος πέφτει στον πρόεδρο. Κατά τα ψέματα, εμείς οι υπόλοιποι του Διοικητικού Συμβουλίου υποστηρίζουμε και η τίτλη, ξέρετε, σε αυτά τα Διοικητικά Συμβουλία είναι σε έναν βαθμό και τυπική. Δεν είναι τόσο όπως μπορεί να φαντάζεται κανείς. Από εκεί και πέρα, η προσωπική μου άποψη ήταν ότι, όπως είπατε πάρα πολύ σωστά, το Μέγαρο είναι ένα τοπόσιμο όχι μόνο της Θεσσαλονίκης, αλλά της Κεντρικής Μακεδονίας. Και έτσι πρέπει να αντιμετωπίζεται. Δηλαδή, πρέπει να ξεφύγουμε από εκείνη τη λογική ότι η Θεσσαλονίκη είναι μικρή μπροστά στην Αθήνα και να συνειδητοποιήσουμε ότι
μαζί με την υπόλοιπη κεντρική Μακεδονία, συναποτελεί μια περιοχή 2 εκατομμυρίων ανθρώπων και θα πρέπει να απευθυνθούμε σε αυτά τα 2 εκατομμύρια ισότιμα. Είναι δηλαδή, ήταν ένα στοίχημα ενδεχομένως αυτό που ακούγεται συχνά, το να ανοίξει το Μέγαρο σε όλους. Ναι. Παραδείγματος χάρη, ένα ενδεικτικό παράδειγμα είναι ότι για πρώτη φορά όταν με την έλευση της Royal Philharmonic του Λονδίνου το φθινόπωρο, κάναμε promotion της εκδήλωσης και στα όμορα κράτη, διότι έρχονται πολλές χιλιάδες τουριστών και μάλιστα με χοντρά πορτοφόλια κάθε Σαββατοκύριακο και όλο. Αυτό δίνει προστιθέμενη αξία στην κοινωνία. Ακριβώς. Και γιατί όχι, άνθρωποι οι οποίοι αγαπούν αυτές τις μορφές του πολιτισμού, να μην έρθουν να απολαύσουν ένα ωραίο βράδυ στο Μέγαρο Μουσικής. Ένα Μέγαρο Μουσικής. Προσφέρει και το δικό του χώρο εστίασης. Δηλαδή, μπορεί να είναι μια συνολική βραδινή έξοδος με το φαγητό του, με το ποτό του και ούτω καθεξής. Θα σας έρθει και η κρατική ορχήστρα τώρα εκεί, κάτι άκουσα. Η κρατική ορχήστρα έχει εδώ και χρόνια θέματα όσον αφορά τη στέγη της. Ακριβώς. Είχε γίνει μια πολύ καλή δουλειά, από όσο ξέρω, στο Παλάς, όσον αφορά τα επενδεδημένα κεφάλαια για να είναι ένας καλός χώρος για πρόβες. Οπωσδήποτε δεν ήταν τέλειος, άλλωστε το τέλειο είναι ο εχθρός του καλού. Από εκεί και πέρα όμως φαίνεται ότι η περίοδος αυτή εξαντλήθηκε του Παλάς. Mm-hmm. Η λήξη της κρίσης είχε σαν συνέπεια να ανεβούν τα ενίκια και στην παλιά παραλία. Οπότε είναι αντιληπτό ότι υπάρχουν πιέσεις. Όμως για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό σαν διοίκηση του Μεγάρου. Φυσικά εμείς υπηρετούμε τον πολιτισμό στη Θεσσαλονίκη και θέλουμε το καλύτερο για την κρατική, η οποία σύμφωνα με τους ειδικούς είναι ίσως το καλύτερο σχήμα στο αντικείμενό του στην Ελλάδα. Για μας είναι πολύ σημαντικό όμως να μην χαθεί και η συμμετοχή του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης στον συνεδριακό τουρισμό. Δηλαδή οι αίθουσες είναι περιζήτητες, φιλοξενούνται συνέδρια πολύ μεγάλα, οπότε θα πρέπει η συστέγαση, η φιλοξενία της ΚΟΘ να γίνει με τρόπο τέτοιον ώστε να μην θυγούν αυτές τις δραστηριότητες. Γιατί ξέρετε, σωστό, τα ξενοδοχεία τα μεγάλα, τα οποία έχουν δικούς συνεδριακούς χώρους, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, είναι λίγα. Όλα τα μικρά ξενοδοχεία, ειδικά του κέντρου, βασίζονται πολύ στους συνεδριακούς χώρους του Μεγάρου. Και άλλωστε είναι και άριστη χώρη. Είναι πάρα πολύ άριστη, πολλά μεγέθη, φοβερές υποδομές. Χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τη διάστασή του τη συνεδριακή. Και έχουμε μπροστά μας και το ενδεχόμενο πρώτο Θεός να ξεκινήσει και η ανάπλαση της ΔΕΘ, η οποία θα αφαιρέσει χώρους, βέβαια, συνεδριακούς. Είπατε. Τώρα στα διοικητικά, απλά ο πρόεδρος παραιτήθηκε, είπατε εσείς δεν ενδιαφέρεστε. Okay. Ορίζεται ο πρόεδρος από τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Από τα υπόλοιπα μέλη, ναι. Δεν είναι δηλαδή φέκ το οποίο εκδίδεται στην Αθήνα. Mm-hmm. Το ιδρυτικός νόμος προβλέπει ότι τα υπόλοιπα μέλη. Έτσι εξελέγει και ο Βασίλης Ογάκης από τα μέλη. Mm-hmm. Και έτσι εκλεγεί και το επόμενο πρόσωπο. Τώρα εσείς βέβαια μου είπατε ότι δεν ενδιαφέρεστε γιατί έχετε αυξημένες επαγγελματικές υποχρεώσεις και έναν άλλο ρόλο πολύ σημαντικό σε ένα κέντρο το οποίο έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Ας το αφήσουμε καταρχάς αυτό στην άκρη. Μήπως αυτό συνδέεται και με το γεγονός, αν θέλετε μου απαντάτε, με τους λόγους παρέτησης του κυρίου Γάκη. Μήπως οι επερχόμενες εκλογές δεν θα σας αφήνουν και σας αδιάφορο. Είστε ένας ενεργός πολίτης. Νομίζω ότι οι αρχιερεσίες στους ΟΤΑ δεν πρέπει να αφήνουν κανέναν αδιάφορο. Είτε πρόκειται να εκτεθεί ως υποψήφιος, είτε είναι ένας απλός ψηφοφόρος. Mm-hmm. Ομολογουμένως και εμένα δεν μπορώ να πω ότι δεν με απασχολεί το ζήτημα του αν θα εκτεθώ σαν υποψήφιος. Παρ' όλα αυτά δεν έχω πάρει κάποιες αποφάσεις. Νομίζω ότι είναι νωρίς ακόμη. Φίλοι και γνωστοί με έχουν τιμήσει είτε με τις προσκλήσεις τους είτε με τις παροτρύνσεις τους. Θα δούμε. Η πόρτα πάντως τύπησε, κύριε Ουγκρίνη. Εντάξει. Αναμενόμενο. Να πάμε λοιπόν σε αυτό, να πάμε στην επόμενη μέρα της Θεσσαλονίκης και να μείνουμε καταρχάς σε ένα κεντρικό επίπεδο. Η κυβέρνηση λέει ότι για την ίδια και τη Νέα Δημοκρατία η Θεσσαλονίκη βρέθηκε στην προμετωπίδα του κυβερνητικού ενδιαφέροντος. Ασπάζεστε την άποψη αυτή ή θεωρείτε πως έπρεπε να έχουν γίνει πολλά περισσότερα? Με τον τρόπο που σκέφτονται οι κυβερνήσεις στην Ελλάδα, η κυβέρνηση πιστεύει ότι έκανε το καλύτερο.
Διπλωματική απάντηση, θα έλεγα εγώ. Και θα συνεχίσω. Δηλαδή, θεωρώ ότι η κυβέρνηση είναι ειλικρινής όσον αφορά την πεποίθηση της αυτή. Όμως, ό,τι κάνει δεν έχει αποτέλεσμα. Γιατί? Διότι δεν εντάσσεται σε κάποιο σχεδιασμό, κύριε Λούλου. Υπάρχει ένα στρατηγικό σχεδιασμό για την Αθήνα, τον οποίο μπορεί να μην τον είδαμε ποτέ γραμμένο με χαρτί και μολύβι, αλλά υπάρχει. Ποιος είναι? Να είναι η περιοχή αυτή των Αθηνών και Πειραιός ένα μητροπολιτικό κέντρο ευρωπαϊκό ισότιμο των υπολείπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, με την ολοκλήρωση των έργων στο παραλιακό μέτωπο και με τη γραμμή 4, νομίζω ότι πλέον δεν υστερεί σε τίποτα η Αθήνα σε σχέση με τις μεγάλες πόλεις. Μπορεί να μου πούμε ότι κάποιες είναι πιο καθαρές, πιο συμμαζεμένες, έχουν πιο ενδιαφέροντα κτίρια, έχουν πιο μεγάλες λεωφόρους, αλλά σε γενικές γραμμές είναι μία μεγαλούπολη με τα προσόντα της, με τις υποδομές της και την ίδια στιγμή με τα προβλήματα που έχουν οι μεγαλοπόλεις αυτού του μεγέθους. Η Θεσσαλονίκη όμως, λόγω του μεγέθους της και της θέσης της, είναι μία πόλη, ας το πούμε, ειδικού σκοπού. Δηλαδή, είναι μία πόλη η οποία δεν μπορεί να γίνει η μεγάλη Μητρόπολη Ευρωπαϊκή. Μας ενδιαφέρει και κάτι τέτοιο. Πρέπει όμως να επιδιωχθεί η στοχευμένη ανάπτυξή της. Είτε αφορά τον πολεοδομικό σχεδιασμό, είτε αφορά τον σχεδιασμό τον αναπτυξιακό. Και αυτό δεν υπάρχει. Αυτό που κατά καιρούς ακούγεται από πολλούς πολιτικούς, ότι δηλαδή η Θεσσαλονίκη έχει όλες τις προϋποθέσεις, είναι μια καραμέλα αυτή, την επαναλαμβάνω και εγώ, ότι μπορεί να καταστεί κορυφαίο εκπαιδευτικό, κοινωνικό, πολιτιστικό, οικονομικό κέντρο. Προσέξτε, της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, δεν μιλούμε μόνο για τα ελληνικά στενά όρια. Το ακούμε εδώ και 30 χρόνια. Γιατί λοιπόν, κύριε Ουγγρίνη, δεν μπορούμε να περάσουμε το Ρουβίκονα και να κάνουμε αυτά ώστε να φτάσουμε στο σημείο αυτό που όλοι λένε ότι θα μπορούσαμε να φτάσουμε? Φταίει το αθηνοκεντρικό κράτος? Φταίμε εμείς? Ποιος φταίει? Αυτή η κουβέντα περί αθηνοκεντρικού κράτους δυστυχώς έχει απαξιωθεί, διότι πάντα τίθεται στα πλαίσια μιας κόντρας των Αθηνών, της πρωτευούσης δηλαδή και της Θεσσαλονίκης. Δεν υπάρχει κόντρα. Δυστυχώς το αθηνοκεντρικό κράτος ζημιώνει όλη την ελληνική περιφέρεια, όχι μόνο τη Θεσσαλονίκη. Εννοώντας ως τι? Είναι ένα πάρα πολύ συγκεντρωτικό κράτος. Έχουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο την πρωτοτυπία να είμαστε η μόνη χώρα που το 40% του πληθυσμού να κατοικεί στην πρωτεύουσα και φυσικά να είναι και όλες οι μεγάλες διοικητικές δομές. Ποιο είναι το αποτέλεσμα αυτού? Ότι πράγματα τα οποία, γραφειοκρατικά εμπόδια, τα οποία είναι δύσκολο να αντιμετωπιστούν από μια πόλη της περιφέρειας, είτε είναι Θεσσαλονίκη, είτε είναι Λάρισα, είτε είναι η Τρίπολη, είτε είναι η Αλεξανδρούπολη, η Κοζάνη, τα Γιάννενα, είναι πολύ πιο εύκολο να αντιμετωπιστούν στην Αττική. Θα μπει ο X δήμαρχος ή ο περιφερειάρχης, στα μάξη του, θα πάει μια και δύο και δέκα φορές σε ένα υπουργείο απανωτές. Θα υπάρχει πάντα κάποιος βουλευτής ο οποίος μπορεί να έχει υπουργικό θόκο, ο οποίος τον ενδιαφέρει η επανεκλογή του σε κάποιους από τους τομείς της Αττικής και θα σμπρωχθεί το πράγμα πολύ καλύτερα από ότι εδώ. Εδώ κάνουν προσπάθειες οι τοπικοί, είτε είναι βουλευτές, είτε είναι ΟΤΑ. Κάνουν προσπάθειες. Κάνουν προσπάθειες, αλλά είναι τελείως διαφορετική το ζήτημα της εγκύτητας. Δεν ακούγονται δηλαδή, λέτε, κύριε Γκρίνη? Δεν εισακούγονται για μένα, γιατί δεν μπορούν να έχουν την ίδια ένταση οι πιέσεις. Έχουμε τους ίδιους βουλευτές, όμως θα πει κανείς, κύριε Ουγγρίνη, θα μιλήσω ανοιχτά, 20 χρόνια πολλούς από αυτούς. Ψηφίζονται. Μήπως ήρθε η ώρα για μια ανανέωση δηλαδή του πολιτικού προσωπικού της πόλης? Στις τελευταίες εκλογές μπήκανε κάποια καινούργια πρόσωπα καινούργια. Τώρα μπορεί να μπουν και άλλα, δεν αποκλείεται. Μπορεί να έχουμε νέες εισδοχές δια του επικρατείας. Ασφαλώς. Έχουμε και τον Μπρίτανη που ακούγεται πολύ έντονα. Οποιοδήποτε. Ο Νίκος Παπαγιάννου είναι μια εξαιρετική. Θα προσέφερε επειδή πολλά. Επειδή γράφτε και το σχολιάζουμε, το λέμε ως ναι. Και εγώ τον βέβαια πραγματικά θα προσέφερε και στην πόλη και στο ελληνικό κοινοβούλιο. Το πιστεύω ακράδαντα αυτό. Είναι ένας άνθρωπος δραστήριος, πανέξυπνος και ξέρει την πόλη. Όμως, εδώ και πάλι πάμε σε αυτό, ότι δεν είναι, προσωπικά πάω σε αυτό, ότι δεν είναι πρόβλημα μόνο της Θεσσαλονίκης. Δεν υπάρχει σχέδιο για καμία πόλη.
Τίποτα. Δηλαδή τώρα, αν δεν έχουν οι Αμερικανοί Φερρυππίν να κάνουν κάποιες κινήσεις στην Αλεξανδρούπολη, ποιος θα ασχολούνταν. Έχουμε τόσα χρόνια που όποιος ανοίξει το χάρτη βλέπει το οφθαλμοφανές. Ότι κανονικά η Αλεξανδρούπολη θα έπρεπε να είναι αρχή και απόλυξη εμπορικών δικτύων που ξεκινάνε από τη Βαλτική. Αν δεν έρχονταν οι Αμερικανοί να αρχίσουν τις μεταφορές πολεμικού υλικού από την Αλεξανδρούπολη, καμία ελληνική κυβέρνηση δεν έχει διαφερθεί. Για να μείνουμε στην Αλεξανδρούπολη, θα με ενδιαφέρει πολύ η άποψή σας. Η απόφαση που έλαβε η κυβέρνηση να μην τελικά προχωρήσει στην ιδιωτικοποίηση του λιμένα της Αλεξανδρούπολης, σας βρίσκει σύμφωνο ή όχι? Εμένα ναι. Εμένα ναι, διότι η διαδικασία που έχει ξεκινήσει ήταν για κάτι, για ένα περιφερειακό λιμανάκι. Ενώ τώρα μπορεί να ξαναξεκινήσει η διαδικασία με πολύ πιο μεγάλους στόχους. Ναι, γιατί αλλά, αναδείχθηκε η ναι. δυνατότητα. Αλλιώς θα πήγαμε σε μια περίπτωση κάποιος να κάνει κάτι μικρό, λίγο καλύτερο από αυτό που υπήρχε. Ενώ τώρα μπορεί να πάμε σε κάτι το οποίο θα είναι θεαματικά καλύτερο. Το ερώτημα είναι, πριν πάμε στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, το λιμάνι Θεσσαλονίκης έχει αξιοποιηθεί έστω σε ένα 20% αυτό που θα έπρεπε? Όχι. Καταρχάς, ο ανάδοχος είχε αναλάβει να κάνει κάποιες κατασκευές σε κάποιες επενδύσεις real estate. Ναι. Είμαι βέβαιος ότι τις γνωρίζετε. Ναι, ναι. Λοιπόν, μέχρι την περιοχή του Φίξ, για να, μην, ναι, ναι, ναι. για να καταλαβαίνει το κοινό, μιλάμε με πύλες. Είναι τώρα και, ναι, λοιπόν, δεν γίνανε. Ο προβλήτας 6, ο οποίος έχει σχεδιασμένη δεκαετία του 70, δεν έχει προχωρήσει. Υποτίθεται ότι έχει επιλεγεί ο ανάδοχος, δεν έχει ξεκινήσει ο ανάδοχος. Υπογράφηκε σύμβαση, ομολογώ δεν έχω εικόνα τι έχει γίνει. Και για την εκβάθυνση του λιμένα, λέτε. Η εκβάθυνση για να έχονται μεγαλύτερα πλοία επίσης. Για να έχονται με περισσότερα ΤΕΟΥ. Τίποτα. Και φυσικά, με χαρά μου έμαθα πρόσφατα ότι τουλάχιστον θα βελτιωθούν οι υποδομές επισύνδεσης των κουρασγεροπλοίων, ώστε να μπορούν να έρχονται δύο τουλάχιστον σε ένα πιο κατάλληλο σημείο. Τα αυτονόητα. Κάτι είναι δηλαδή. Και αυτό, αυτονόητα. Εδώ, κύριε Ουγγρίνη, με συγχωρείτε, εδώ και 25 χρόνια τουλάχιστον, όσο θυμάμαι εγώ, συζητάμε για τη σύνδεση του λιμένα με την Παθέ. Εδώ είναι δομικά τα προβλήματα της πόλης. Είναι δομικά τα προβλήματα. Βέβαια, λέει η κυβέρνηση, ερχόμαστε εδώ και δίνουμε λύσεις. Για παράδειγμα, φαίνεται πως το μετρό αρχές του 24, γιατί το αφήνουμε το 23, μάλλον παραδίδεται η βασική γραμμή. Λένε ότι το ΘΕΣΙΝΤΕΚ μπήκε στις ράγες μέχρι το 26-27, χάρη στους ιδιώτες βέβαια, θα τελειώσει. Ότι δηλαδή κάτι αλλάζει, έρχονται, λέει η κυβέρνηση, εταιρείες κολοσσοί. Έρχονται. Αλλά πιστεύετε ότι όλα αυτά δεν είναι αρκετά αν δεν υπάρχει ένας ολοκληρωμένος στρατηγικός σχεδιασμός? Η Ελλάδα δεν έχει τα περιθώρια να λέει θα κυνηγήσω αυτό και θα αφήσω το άλλο. Mm-hmm. Δηλαδή, αν ερχόταν κάποιος και μας έλεγε θα βγάλω φυσικό αέριο στην υπανομή, δεν έπρεπε να κάτσουμε να το ψηρίσουμε πολύ, εάν τυχόν ήμασταν εντάξει με τους περιβαλλοντικούς όρους. Mm-hmm. Δεν έχουμε τα περιθώρια να χάσουμε τίποτα απολύτως. Είτε αφορά πρωτογενή τομέα, είτε αφορά υψηλής ποιότητας υπηρεσίας όπως είναι εκείνη της πληροφορικής. Όμως, να σας πω κάτι. Οι εταιρείες πληροφορικής σκουπίζουν συνεχώς, ειδικά οι ξένες, το ανθρώπινο δυναμικό του χώρου. Αυτό λιγοστεύει συνέχεια. Η κεντρική πολιτική πρέπει να βρει τους τρόπους, σε μεγάλο ποσοστό, πώς θα εμπλουτιστεί αυτή η δεξαμενή υποψηφιών. Η ανάσχεση του brain drain, λέτε. Και όχι μόνο αυτό. Ξέρετε, το brain drain για να σχεθεί είναι με δύσκολη υπόθεση. Γιατί όταν ο άλλος έχει φτάσει να είναι κάπου στη Δυτική Ευρώπη και να παίρνει 5 και 6 χιλιάδες ευρώ το μήνα. Ακόμη και 2.000 ευρώ να είναι η προστινόμενη μισή και 2.500, δεν είναι εύκολο να γυρίσει και κάποια ψέματα. Να αφήσει και μια ζωή που μπορεί να έχει στήσει εκεί. Ενώ αντιθέτως, θα πρέπει να δούμε αυτό το. Έχουμε, ας πούμε, ανθρώπους που έχουν σπουδάσει θετικές επιστήμες. Αυτούς τους ανθρώπους μπορούμε σε ένα ποσοστό να τους αξιοποιήσουμε. Γιατί περιμένουν να διορισθούν στο δημόσιο κάπου. Μπορούμε να τους αξιοποιήσουμε στην πληροφορική, έστω επικουρικά. Είναι κάτι. Εδώ όμως πρέπει η πολιτεία να δώσει όθηση. Δεν είναι θέμα τοπικό. Ακριβώς. Μια πρόσθετη εξειδίκευση. Και επίσης έχουμε όμως και το υπόλοιπο ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο δεν έχει τόσο υψηλές δεξιότητες. Θέλουμε περισσότερες επενδύσεις. Θέλουμε επενδύσεις στη βιομηχανία. Θέλουμε περισσότερες επενδύσεις στα logistics. Με χαρά έχω διαπιστώσει ότι η Κεντρική Μακεδονία είναι η πρώτη όσον αφορά τις αιτήσεις χρηματοδοτήσεων για επενδύσεις στα logistics πανελληνίως. Υπάρχουν όμως και άλλα. Σε αυτό πάνω, επειδή είστε και ένα διακεκριμένο στέλεχος των επιχειρήσεων. Έτσι. Να μείνουμε λίγο εδώ. Οι ελληνικές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν, όπως τουλάχιστον λένε οι εκπρόσωποι του κλάδου, τεράστια ζητήματα όσον αφορά στην ρευστότητά τους.
και άλλα τόσα όσον αφορά στην αξιοποίηση των λεγόμενων χρηματοδοτικών εργαλείων. Γίνεται πολλής λόγος για ταμείο ανάκαμψης και όλα τα γνωρίζετε καλύτερα από μένα. Τι πάει λάθος και οι ελληνικές επιχειρήσεις δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση σε ζεστό χρήμα? Οι μεγάλες έχουν. Οι μεγάλες έχουν. Με τις μικρές τι γίνεται όμως, κύριε Γκρίνη? Οι μικρές και οι μεσαίες δεν έχουν. Θα εξαφανιστούν? Δυστυχώς, όπως είναι, αν δεν αλλάξει το σκηνικό, ναι, βεβαίως. Το διεθνές. Άρα, σπάζεστε την άποψη του Προέδρου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, του κ. Χαζηθεοδοσίου, ο οποίος είχε, εδώ σε αυτήν την εκπομπή μας, είχε πει ότι εντός της επόμενης πενταετίας το 50% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων κινδυνεύουν να κλείσουν. Χωρίς να θέλω να προσβάλλω κανέναν πρόεδρο, αυτή η κουβέντα λέγεται από τότε που είμαι παιδάκι. Δεν έχει πολλά γιατί χρόνια. Ευχαριστώ πολύ, αλλά. Λοιπόν. Δηλαδή, όντως κλείνουν πολλές, αλλά όντως ανοίγουν και πολλές. Mm-hmm. Δυστυχώς στην Ελλάδα έχουμε ένα φαινόμενο το οποίο είναι σε υπερβολικά μεγάλο βαθμό ισχυρό. Δηλαδή, το φαινόμενο της επιχειρηματικότητας ανάγκης. Πάρα πολλοί άνθρωποι ανοίγουν κάποιο μικρό μαγαζί, κάποια μικρή επιχείρηση για να βγάλουν ένα μεροκάματο, για να βγάλουν περίπου τα ίδια χρήματα που θα είχαν σαν ιδιωτικοί υπάλληλοι υπό άλλες συνθήκες και μάλιστα με περισσότερες ώρες απασχόλησης. Αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο. Δυστυχώς, επειδή οι επιχειρήσεις αυτές έχουν μικρό κεφάλαιο, έχει σαν αποτέλεσμα να μην μπορούν να αναπτυχθούν και ιδιαίτερα. Και ερχόμαστε στο πραγματικά μεγάλο πρόβλημα, ότι στην Ελλάδα δεν έχουμε μεσαίες επιχειρήσεις, κύριε Άιλογλου. Μεσαίες δεν έχουμε αρκετές. Οι μεσαίες είναι αυτές οι οποίες και εξωστροφής μπορούν να είναι και ανάσκηση εισαγωγών να πετύχουν και φυσικά να έχουν και πρόσβαση σε κεφάλαια. Λοιπόν, εκεί θα πρέπει να ρίξει βάρος η πολιτεία. Πώς δηλαδή οι μικρές θα μπορέσουν να γίνουν καταρχήν μεσαίες με τα ευρωπαϊκά κριτήρια, να είναι δηλαδή επιχειρήσεις των 20 ατόμων. Αν είναι όμως αποκλεισμένες, κύριε Ουγκρίνη, από τα χρηματοδοτικά εργαλεία, πώς μπορούν να το πετύχουν αυτό? Υπάρχει, σαν άνθρωπος της ενημέρωσης, το ξέρετε καλά, οι Έλληνες πριν τα μνημόνια αποθησάφριζαν κατά 70% σε ακίνητα. Ναι, ήταν μια επένδυση. Δυστυχώς η φούσκα των ακινήτων και το σπάσιμό της έχει σαν αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να μην μπορούν να μοχλεύσουν τα ακίνητά τους οι Έλληνες ώστε να πετύχουν χρηματοδοτήσεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ανεβούν οι τιμές των ακινήτων. Ήδη έχουν αρχίσει να ανεβαίνουν, αλλά σε περιοχές. Δηλαδή, μπορεί να πούμε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης να πανάκριβε αυτή τη στιγμή. Περιφερειακά του κέντρου είναι χαμηλά. Θα πρέπει να δούμε μια πιο ισόρροπη ανάπτυξη των τιμών. Και βάσει εκείνης να αρχίσουν σιγά σιγά οι τράπεζες να μπορούν να δανειοδοτούν. Οψόμεθα. Κύριε Ουγκρίνη, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για την παρουσία σας σήμερα στην ώρα του Άτλας. Χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Καλή χρονιά και σε εσάς. Ήταν ο κύριος Φάνης Ουγκρίνης, φίλες και φίλοι, αντιπρόεδρος του Μεγάρου Μουσικής, αλλά είδατε πως η συζήτηση δεν έμεινε εκεί. Μιλήσαμε για επιχειρηματικότητα, μιλήσαμε για τη Θεσσαλονίκη και για πολλά χαμένα οράματα που δυστυχώς ταλανίζουν την πόλη αυτή εδώ και δεκαετίες. Πάμε να πάρουμε μια ανάσα και επιστρέφουμε ευθύς αμέσως.